πρόεδρε της ΠΕΔ, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι αντιδήμαρχοι, κυρίες και κύριοι αντιπεριφερειάρχες, κύριοι πρώην βουλευτές, αγαπητά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και αγαπητά μέλη της ΠΕΔ. Κυρίες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Βρισκόμαστε στο Σύνταγμα και συνεδριάζουμε στην Αθήνα τα δύο όργανα που εκπροσωπούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, τον Νοτίου Αιγαίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων του Νοτίου Αιγαίου, για ένα θέμα το οποίο είναι θέμα επιβίωσης για τα νησιά. Είναι το γνωστό ζήτημα του ειδικού καθεστώτος των συντελεστών ΦΠΑ που ισχύει στο Αιγαίο. Και λέω γνωστό ζήτημα, γιατί και να μην το ήξερε κάποιος Έλλην, θα το έχει πληροφορηθεί όλα αυτά τα χρόνια που επιχειρείται σταθερά το καθεστώς αυτό να καταργηθεί. Και για να είμαστε δίκαιοι, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία κρατάει μια δεκαετία. Όπου κάθε έξι μήνες καλούμαστε να απαντήσουμε σε σχέδια, σενάρια, προτάσεις, κυρίως υπηρεσιακών παραγόντων, μέχρι πρότινος του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με την κατάργηση των ειδικών συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου. Ένα θέμα το οποίο έχει πάρει τώρα τα τελευταία χρόνια μετά την έναρξη αυτής της χρωματικής κρίσης και της ειδικής σχέσης, που ο καθένας μπορεί να τη χαρακτηρίσει όπως θέλει, με τους δανειστές, έχει πάρει μια άλλη διάσταση. Υπάρχει καινούριο στοιχείο. Υπάρχει καινούριο στοιχείο στη συζήτηση αυτή, από την τελευταία δεκαετία μέχρι σήμερα. Ναι, υπάρχει καινούριο στοιχείο. Το καινούριο χαρακτηριστικό, το νέο χαρακτηριστικό είναι ότι για πρώτη φορά έχει ανοίξει με αυτόν τον τρόπο που τώρα είναι ανοιχτό το θέμα της διαφοροποίησης των νησιών στο εσωτερικό τους. Με χαρακτηρισμούς απολύτως αστήριχτους και αυθαίρετους, όπως νησιά πλούσια, νησιά κοσμοπολίτικα ή νησιά άγονης γραμμής. Και λέω τώρα είναι ανοιχτό, διότι όσο και αν στεναχωρούνται φίλοι μας, εκπρόσωποι μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, από την περιφέρειά μας, το θέμα είναι ανοιχτό. Και τουλάχιστον προσωπικά, σας λέω ότι προ δύο ώρων ακριβώς, σε συζήτηση, δημόσια συζήτηση, με τον αναπληρωτή υπουργό κύριο Μάρθα, δήλωσε στον αέρα ότι υπάρχει ενδεχόμενο διαφοροποίηση των συντελεστών κατά του ελληνικού συντελεστών ΦΠΑ σε νησιά του Αιγαίου. Αναφέρθηκε σε δύο νησιά. Πάλι. Προ δύο ορών, επαναλαμβάνω. Παρακαλώ να μην αμφισβητηθεί αυτό, διότι επιτέλου θα πρέπει όταν μιλάμε για ανώνυμες πηγές να μην φτάνουμε στο σημείο να χαρακτηρίζουμε ανώνυμη πηγή την κυρία Βαλαβάνη και τον κύριο Μάρθα, οι οποίοι είναι στο Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Ξαναλέω, προ δύο ώρων. Μόλις προ δύο ώρων. Τι σημαίνει συνολικά οι ειδικοί συντελεστές ΦΠΑ στο Αιγαίο και τι σημαίνει διαφοροποίηση των νησιών. Διαφοροποίηση των νησιών στο εσωτερικό για μας έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με την κατάργηση του καθεστώτος συνολικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δηλώσουμε, να το εξηγήσουμε, να το απαντήσουμε, να το μάθουν όλοι οι συμπολίτες μας. Θα το εξηγήσουμε ακριβώς γιατί σημαίνει αυτό. Θα ήθελα επίσης να απαντήσουμε επιτέλους και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την ρήτρα νησιωτικότητας, αλλά και με μια άλλη συζήτηση η οποία γίνεται ταυτόχρονα, παράλληλα, όλος τυχαίως, κάθε φορά που ανοίγει η συζήτηση για τους συντελεστές ΦΠΑ και έχει να κάνει με την φοροδιαφυγή. Και εκεί στοχοποιούνται πάντοτε τα νησιά του Αιγαίου στο σύνολό τους. Πια εκεί δεν ξεχωρίζει κανένας μικρά, μεγάλα, φτωχά, κοσμοπολίτικα, πλούσια ή άλλα. Φορφυγάδες στο σύνολό τους οι κάτοικοι του Αιγαίου. Και όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν. Όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν ξεκάθαρα για να ξέρουμε πού βαδίζουμε πια. Γιατί νομίζω ότι είναι συνολική εκτίμηση ότι πιο κοντά στον κίνδυνο να χαθούν οι συντελεστές αυτοί δεν έχουμε βρεθεί ποτέ.
Και το λέω αυτό γιατί όλοι αντιλαμβάνονται πόσο χρήσιμες είναι οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης της χώρας μας και των δανειστών. Και να πω εδώ ότι ευχή όλων, τουλάχιστον δική μου, είναι να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη χώρα και να κλείσει μια συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Οι ειδικοί συντελεστές λοιπόν ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, πόσοι είναι αυτοί, 30% μικρότεροι από τους εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές στην υπόλοιπη χώρα. Εάν ανατρέξει κανείς στο Ελληνικό Σύνταγμα, θα βρει μια ρητή αναφορά, δέσμευση, πρόβλεψη, ρήτρα νησιωτικότητας. Εάν ανατρέξει κανένα στο δίκαιό μας, στο δίκαιο αυτής της χώρας, θα δει ότι το μόνο ουσιαστικό μέτρο που έχει μείνει για να υπηρετεί η νησιωτικότητα πια στη χώρα μας, είναι αυτό. Οι μειωμένοι συντελεστές στην ΦΠΑ. Γιατί τους έχουν ανάγκη τα νησιά. Γιατί επιτέλους το 1960 που υπεγράφει η πρώτη συνθήκη για αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, με ό,τι συναισθήματα και αν μας έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστημα η Ένωση αυτή, η εταίρη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συνθήκη της Ρώμης, είχε ένα στόχο. Η διαμόρφωση χώρου ίσων ευκαιριών. Η διαμόρφωση χώρου ίσων ευκαιριών λοιπόν, που ήταν και παραμένει στόχος της Ευρώπης από το 1960, κεντρικό ζήτημα στην κυβέρνησή της, είναι η πηγή αυτής της πρόβλεψης και στο Σύνταγμα το Ελληνικό και στην νομοθεσία μας και στη συνθήκη εισόδου της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως η 112 του 6, παράγραφος 3, όπου με αξιοποίηση αυτής της πρόβλεψης, αυτής της οδηγίας, έχουν εφαρμοστεί στη χώρα μας και οι συντελεστές. Στην περίπτωση που χαθούν, πολλοί γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να επανέλθουν. Έχουμε αντιμετωπίσει το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον τις τελευταίες 10-15 μέρες, αυτή τη συζήτηση που άνοιξε η κυρία Βαλαβάνη και συνέχισε ο κύριος Μάρθας, επαναλαμβάνω μέχρι και σήμερα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τη διαφοροποίηση. Αυτή την καινούργια συζήτηση περί φτωχών, κοσμοπολιτών, άγωνων, πλουσίων κτλ. Κανείς θα πρέπει πριν προχωρήσει σε χαρακτηρισμούς και βάλει ταμπέλες να κάνει τίμια το εξής. Να αποτυπώσει σε δύο λευκές κόλλες χαρτί τα θέματα, τα ζητήματα, τις πληγές, τις ανάγκες των νησιών ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού, μεγέθους, πληθυσμού ή ΑΕΠ ή εισοδήματος. Και τι θα κάνει, θα πετύχει αν το κάνει αυτό. Θα διαπιστώσει ότι τα θέματα είναι ακριβώς τα ίδια. Και είναι αυτά που είναι και το περιεχόμενο, η ουσία αυτού που λέμε νησιωτικότητα. Δηλαδή, εξηγούμε. Θα διαπιστώσει ότι παντού είναι ανοιχτό θέμα, ανοιχτό ζήτημα οι υποδομές στο σύνολό του. Λιμάνι παντού. Οδικό δίκτυο παντού. Πλούσιο, φτωχό, μικρό, άγωνο, κοσμοπολίτικο, λιγότερο κοσμοπολίτικο. Οδικό δίκτυο δεν έχει. Λιμάνι δεν έχει. Γιατρούς δεν έχει. Δασκάλους δεν έχει. Σχολιά δεν έχει. Και πόσα άλλα. Λιμενικούς, αστυνομικούς κτλ. Πόρος ίσων ευκαιριών λοιπόν, γυρνάμε στο 1960, για να αποδείξουμε τι, ταυτονόητα. Να αποδείξουμε ταυτονόητα. Πλούσια ή φτωχά νησιά, μικρά ή μεγάλα. Νησιά τα οποία στην τουριστική βιομηχανία της χώρας σημαίνουν το 1/3 αυτής της βιομηχανίας. Το επαναλαμβάνω. Το 1/3 της εθνικής τουριστικής βιομηχανίας, η οποία σήμερα, και εδώ νομίζω θα συμφωνήσουμε, είναι και ο μοναδικός τομέας της οικονομίας που σηματοδοτεί ελπίδα. Ελπίδα για την ανάταση όχι μόνο των νησιών ή του Νοτιού Αιγαίου ή των Κυκλαδιτών ή των 12 νησιών, και την ανάταση όλου του ελληνικού λαού, μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας που είναι μονατισμένη. Η τουριστική βιομηχανία λοιπόν στα νησιά αυτά δεν χτίστηκε, δεν αναπτύχθηκε, δεν φέρνει τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα που σήμερα φέρνει και τιμά τη χώρα διεθνώς
λόγω των συντελεστών του ΠΙΑ. Λόγω του 30%. Αυτό για να απαντήσουμε σε όσους ενδεχομένως, για να μην πω με τα βεβαιότητα, και αυτό το ξέρουμε όλοι, ειδικά όσοι έχουν κινούνται ή έχουν κινηθεί στην ελληνική πολιτική σκηνή, συμβαίνει με εκπροσώπους άλλων περιοχών. Όχι, κυρίες και κύριοι. Η οικονομία σε αυτά τα νησιά δεν χτίστηκε επί των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Δεν οφείλεται εκεί η οικονομία που έχουν χτίσει, η φήμη τους, η πελατεία τους, δεν οφείλεται εκεί. Εγώ θα έβαζα έναν άλλο τίτλο στη συζήτηση για τη διαφοροποίηση. Την απόπειρα διαφοροποίησης που γίνεται. Θα έβαζα τον τίτλο ότι σε αυτή τη χώρα αυτό το που είναι το χειρότερο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να γίνει πρωταθλητής. Είναι στη μενταλιτέ άλλων λαών, είναι στη φιλοσοφία άλλων λαών, σε άλλες χώρες που προοδεύουν να επιχαίρουν να είναι περήφανοι για τους πρωταθλητές τους. Στην Ελλάδα τους πάσης φύσης ως πρωταθλητές θέλουμε να τους γερμοτσακίσουμε. Είναι προτιμότερο για πολλούς συμπατριώτες μας να δείχνουν ταπεινή και μίζερη προκειμένου να αποφύγουν τις επιθέσεις, τη στοχοποίηση, την δίωξη. Δυστυχώς, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό μας. Στην οικονομία όμως αυτό στοιχίζει πάρα πολύ. Στοιχίζει πάρα πολύ. Αναφέρομαι στα δύο νησιά, τα οποία μέχρι και σήμερα, παραλαμβάνω, είναι στο στόχαστρο. Η Μύκονος και η Σαντορίνη. Πόσο στοιχίζει, ακούω επιχειρήματα. Πόσο στοιχίζει να πάμε το καλοκαίρι για να κλείσουμε ένα δωμάτιο στην Μύκονο ή τη Σαντορίνη. Δεν ξέρω πόσο στοιχίζει. Ας είναι όσο πόσο είναι, όσο ψηλό είναι. Η Ιταλία είναι περήφανη που το Κάπρι είναι παράκριση. Είναι περήφανη που το Κάπρι είναι παράκριση. Και εμείς θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι για αυτά τα νησιά, γιατί έχουν γίνει παγκόσμιοι προορισμοί. Γιατί έχουν αναπτύξει ένα όνομα και μία φήμη που ταξιδεύει όλη την Ελλάδα, παντού. Γιατί το έχουμε ανάγκη. Ως οικονομία, ως χώρα, ως κοινωνία. Έχουμε ανάγκη τις θέσεις εργασίας που η φήμη αυτή, το όνομα αυτό, αυτό το πανίσχυρο brand, σε πολλές αγορές, πιο ισχυρό ακόμα και από το όνομα της χώρας, νησιά στο Αιγαίο, έχουν αναπτύξει. Πανίσχυρα brand. Τα έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Το μόνο που δεν πρέπει να κάνουμε, μπορεί να μην τα στηρίζουμε, μπορεί να μην τα βοηθάμε, μπορεί να είναι στον αυτόματο, μπορεί να είναι η εφευρετικότητα, η ικανότητα, η εργατικότητα, οτιδήποτε άλλο θέλετε πείτε, η καπατσοσύνη των νησιωτών αυτών, για να τους αφήνουμε να λειτουργούν με αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να τα δυσφημούμε. Εμείς οι ίδιοι. Πολύ περισσότερο δεν επιτρέπεται να τα στοχοποιούμε και να τα διώκουμε. Φοροδιαφυγή. Ναι, υπάρχει φοροδιαφυγή. Ευθέως και καθαρά. Γιατί? Γιατί είναι ένα εθνικό άθλημα. Γιατί στη φοροδιαφυγή ως λαός έχουμε επιδοθεί δεκαετίες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μας το επέτρεψε και το περιβάλλον, πιθανώς και το πολιτικό και το υπηρεσιακό και το θεσμικό και το νομικό. Μας το επέτρεψε. Όλοι οι Έλληνες έχουμε επιδοθεί σε αυτήν. Ποιοι έχουν αποτύχει παταγωδώς, ή κάποιοι το ίδιο. Μόνο αυτοί έχουν αποτύχει στη φοροδιαφυγή. Γιατί είναι και οι μόνοι οι οποίοι με τα επίσημα στοιχεία, με τα δηλωθέντα από αυτούς τους εισοδήματα, έχουν καταταγεί στις πλουσιότερες περιφέρειες της Ευρώπης. Με αποτέλεσμα αυτό να τους δίνει το χαμηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης από τους κοινοτικούς πόρους, πλέον μοναδική πόρη στη χώρα, αφού τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας μας τα τελευταία χρόνια την έχουν οδηγήσει στο να ζει με εξαιρετικά χαμηλό σχεδόν μηδενικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και περιοχή αποκλεισμένη από μια πολύ μεγάλη ομάδα, πολύ μεγάλη οικογένεια προγράμματα. Γιατί? Γιατί είναι φοροφυγάδες, ακούμε καθημερινά. Όχι. Γιατί έχουν δηλώσει τόσα ώστε να καταταγούν στις πλουσιότερες περιφέρειες της Ευρώπης. Υπάρχει ακόμα ως φοροδιαφυγή, παρόλο αυτό. Είναι θέμα ελεκτικών μηχανισμών. Κανένας δεν έχει διεκδικήσει και κανένας δεν θα το κάνει ποτέ να διεκδικήσει το δικαίωμα στην φοροδιαφυγή. Κανένας δεν έχει ζητήσει διάλυση ελεκτικών μηχανισμών. Κανένας δεν έχει απαιτήσει χαλάρωση.
Αλλά επιτέλους πρέπει να πάψει η στοχοποίηση. Και αν αντιστρέψουμε τα ερωτήματα, γιατί κάποτε πρέπει να το κάνουμε και αυτό, να ρωτήσουμε πόσες περιοχές της Ελλάδος έχουν δεχθεί τον ίδιο αριθμό φόρο επιδρομών όσο τα νησιά μας. Πόσες περιοχές της Ελλάδος μόλις ξεκινάνε να δουλεύουν, δέχονται σειρά από ρεπορτάζ, αναλύσεις για το τι γίνεται στα νησιά σε επίπεδο φοροδιαφυγής. Όλα τα νησιά είναι μόνιμα στο στόχαστρο. Μόνιμα στο στόχαστρο. Με στοιχεία συχνά πλασματικά. Προσωπική εμπειρία καταθέτω. Προσωπική εμπειρία. Εντονώντα τη διαμαρτυρία σε περιφερειακό διευθυντή του Σώματος Δίωξης Φορολογικών Εγκλήματος. Κυρίες οι οποίες δέχτηκαν επισκέψεις ελέγχους και ήταν όλα εντάξει, δεν συμπεριελήφθησαν στο δείγμα από το οποίο βγήκε το στατιστικό αποτέλεσμα του ποσοστού των παραβατών. Κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το επαναλαμβάνω για να δούμε καμιά φορά πώς χτίζονται και τα στοιχεία αυτά. Επιχειρήσεις οι οποίες δέχθηκαν έλεγχο, το καταθέσει προσωπικά σε επιθεωρητή του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στο παρελθόν. Δεν συμπεριελήφθησαν στην εξαγωγή του αποτελέσματος. Εάν λοιπόν στο τέλος των ελέγχων συμπεριλαμβάνεις μόνο τις επιχειρήσεις όπου είχες ευρήματα, το ποσοστό θα είναι φρικτό. Το ποσοστό θα είναι φρικτό. Αλλά απολύτως πλασματικό. Απολύτως πλασματικό. Ποιος έχει ανάγκη να το κάνει αυτό, δεν ξέρω. Και ποιος αισθάνεται ότι πρέπει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω. Υπάρχει πρόβλημα στην εισπραξιμότητα των φόρων αυτών. Ναι, υπάρχει. Είναι θέμα ελεκτικών μηχανισμών. Το αναδεικνύουν όλες οι μελέτες, το αναδεικνύουν όλες οι έρευνες, το αναδεικνύουν οι δείκτες όλοι. Η Ευρωπαϊκή, του ΟΣΑ, όλων των οργανισμών, με τους οποίους τα τελευταία χρόνια έχουν συνεργαστεί όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Πρέπει και να υπάρξει βελτίωση τεράστια. Υπάρχουν περιθώρια, φυσικά. Αντιστέκεται κάποιος από τους φορολογούμενους ή από τους κατοίκους των νησιών σε αυτό? Ουδείς. Ουδείς. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που σας είπα πριν για την οτροπία ενός ολόκληρου λαού, όπου δεν τοποθετεί ψηλά το βάθρο, στο βάθρο τους πετυχημένους, είναι το κύριο αίτιο για το οποίο βρισκόμαστε και σήμερα εδώ. Θα μου πείτε μια άλλη συζήτηση, δεν είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά μια συζήτηση που αυτή η χώρα θα την πληρώσει πάρα πολύ. Την έχει ήδη πληρώσει και θα την πληρώσει πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ, απολύτως αιτιολογημένα, για το ένα και τελευταίο μέτρο στήριξης της ισιωτικότητας που υπάρχει στη χώρα μας. Ένα θέμα το οποίο παραλαμβάνει είναι θέμα επιβίωσης και με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να ανοίξει για αριθμό νησιών μικρότερο από το σύνολο. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν τα νησιά. Δεν υπάρχει νομική βάση να γίνει. Είναι γνωστό. Είναι γνωστό. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι είναι γνωστό. Τουλάχιστον στους υπηρεσιακούς παράγοντες, σίγουρα στο οικονομικό επιτελείο και σε κάθε κυβέρνηση, ότι η απόπειρα αυτή και οποιαδήποτε τέτοια ρύθμιση προσκρούει καταρχήν στο Σύνταγμα της χώρας. Βεβαίως και στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Και άρα, με δεδομένο ότι δεν επανέρχονται οι συντελεστές, η μαθηματική ακρίβεια, η απόπειρα διαφοροποίησης, πολύ περισσότερο η απευθεία τοποθέτηση εξίσωση των συντεμειωμένων στελεστών ΦΠΑ σε κάποια από τα νησιά μας, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο να καταρρεύσει το καθεστώς συνολικά. Σήμερα λοιπόν δεν είμαστε εδώ για την Μύκονο και τη Σαντορίνη. Δεν είμαστε εδώ για την Μύκονο και τη Σαντορίνη. Την οποία Μύκονο και τη Σαντορίνη με κανέναν τρόπο και ποτέ δεν θα σκεφτόταν κανένας μας να αφήσει μόνες. Και όχι μόνο τον Νότιο Αιγαίο. Διασαφής, ξεκάθαρη, δημόσια, η ίδια ακριβώς τοποθέτηση από το σύνολο των νησιωτών της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Διότι αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο, αντιλαμβάνονται το που μπορεί, που θα οδηγήσει η συζήτηση που σήμερα είναι σε εξέλιξη, εάν δεν προληφθεί. Θέλω να πιστεύω
Θέλω να πιστεύω ότι και στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης δίνουν και θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τη μάχη της διατήρησης του σημερινού καθεστώτος στο σύνολό του. Ξέρει η σημερινή κυβέρνηση ότι είμαστε μαζί της σε αυτό. Η δική μας αγωνία για την επιβίωση δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να ερμηνεύεται ως κομματισμός. Το κάναμε σταθερά, με ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα, το κάναμε σε όλη μας τη ζωή, ενώ την πολιτική ζωή, η θεσμική, η συνδικαλιστική ζωή. Το κάναμε σταθερά, με τον ίδιο τρόπο, με τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί ακριβώς προστατεύουμε τη ζωή στα νησιά, το δικαίωμά τους στον χώρο ίσων ευκαιριών, το 1960 περιγράφηκε στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρώτη. Επαναλαμβάνω, ο καθένας από εμάς σήμερα πιθανότατα να έχει αναπτύξει και κάποια αρνητικά συναισθήματα, άλλοι εντονότερα από κάποιους άλλους. Σε κάθε περίπτωση όμως παραμένει, πιστεύω, στο σύνολο του ελληνικού λαού ως προσανατολισμός. Δεν έχουμε περιθώρια, να βάλουμε σε λειτουργίες ή σε λογικές ενεργοποίησης κοινωνικών αυτοματισμών τέτοια ζητήματα. Το έχουμε δει στην ελληνική πολιτική ζωή πολλές φορές. Έχει οδηγήσει σε δεινά αυτό το λαό και αυτό το τόπο. Ο διχασμός μπορεί να ήταν της Βρετανικής Αυτοκρατορίας ένα συστατικό της πολιτικής της για να μείνει χρόνια στην εξουσία και να κρατήσει λαούς υποταγμένους, αλλά εμείς δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σήμερα να έχουμε τέτοιες λογικές ενεργοποίησης κοινωνικών αυτοματισμών. Φτωχοί εναντίον πλουσίων, άγωνοι εναντίον κοσμοπολιτών. Αλήθεια δεν ξέρω αν κληθεί κάποιος να επιχειρηματολογήσει ποιο είναι το περιεχόμενο του κοσμοπολίτη, πώς θα το επιχειρηματολογήσει. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί οι τύχες μας, οι οικονομίες μας να παίζονται, επιτρέψτε μου την έκφραση, με τέτοιους όρους και σε τέτοιο είδος. Και η αξιοπρέπειά μας, η εργατικότητά μας, το μέλλον μας, η συνεισφορά μας, μας υποχρεώνει να παρουσιάσουμε την εκδοχή μας, η οποία είναι και η πραγματική εκδοχή, η οποία είναι και η αλήθεια, είναι και η πραγματικότητα. Η χώρα ούτε πτώχευσε, ούτε βρέθηκε στο σημείο που σήμερα βρίσκεται, από την περιοχή η οποία σε ΑΕΠ συμμετέχει με ένα ποσοστό περίπου 30%. Το ξαναπώ, περίπου 30%. Να δεχθώ το όποιο ποσοστό φόρο διαφυγής. Θέλει κάποιος να επιχειρηματολογήσει γι' αυτό. Στο 30% πόσο μπορεί να είναι αλήθεια. Δεν βρέθηκε η χώρα ποτέ και για κανένα λόγο σε αυτό το σημείο από αυτά τα νησιά. Αντιθέτως, αυτά τα νησιά, τα οποία είναι και μήτρα του ελληνισμού και μήτρα του ελληνικού πολιτισμού, συνεχίζουν να δίνουν σε αυτή τη χώρα την προοπτική, την ελπίδα για το μέλλον της και την ανάκαμψη που έχει ανάγκη. Τόσο η κοινωνία, όσο και η οικονομία μας, η χώρα μας συνολικά. Εάν ρωτήσουμε σήμερα και τον μέσο Έλληνα από ποια μία μόνη οικονομική απόφαση, η διπλωματική, η πολιτική ή από εξωτερικής πολιτικής μπορεί να ανατραπεί τη σημερινή κατάσταση, νομίζω ότι όλοι θα απαντήσουν.